Θα αλλάξουμε κλίμα με μαντινάδες. Υποδέχθηκαν τον Πρωθυπουργό οι νησιώτες στην ακριτική Θήμαινα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, παρακολούθησε την διαδικασία του εμβολιασμού και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το καλοκαίρι θα έχει προχωρήσει ο εμβολιασμός. Στην ακριτική Θήμαινα οι ντόπιοι υποδέχθηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τσαμπούνα, καπνογόνα και μαντινάδες. Πρώτη φορά Πρωθυπουργός έρχεται στο νησί μας και εμείς θα σας τιμήσουμε με τη συνείδησή μας. Στο νησί έχει τεθεί σχέδιο άμεσου εμβολιασμού του συνόλου των κατοίκων. Θα εμβολιαστούμε σήμερα, Κανονικά. Όλοι. Σχεδόν όλοι. Και αυτοί που δεν θα εμβολιαστούν θα τους πείτε μετά να εμβολιαστούν. 66 από τους 80 μόνιμους κατοίκους εμβολιάστηκαν. Είναι ο μικρότερος που θα εμβολιαστεί. Ο μικρότερος. Και ο μεγαλύτερος, ναι. Είναι ο παππούς του. Τι λες, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Άλλος εν ενεργεία πρωθυπουργός δεν είχε επισκεφτεί το νησί, ενώ στη Θήμαινα είχε πάει και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Εγώ είμαι πάσο ευθύς βαμμένος, αλλά σου βγάζω το καφέ. Ευχαριστώ. Οι μεγαλύτεροι ζήτησαν μόνιμο γιατρό και τα παιδιά παιδική χαρά και να φτιαχτεί το γήπεδο 5x5. Την παιδική χαρά και το γήπεδάκι θα τα αναλάβουμε εμείς εδώ μαζί με την ομάδα να σας τα φτιάξουμε γρήγορα. Νωρίτερα στους φούρνους είχε επισκεφθεί το εμβολιαστικό κέντρο όπου οι εμβολιασμοί που ξεκίνησαν χθες θα ολοκληρωθούν σήμερα με μεγάλη ανταπόκριση. Εγώ πάντως έκανα και τις δύο δόσεις, δεν κατάλαβα τίποτα. Έχω αντισώματα τώρα και είναι μια χαρά. Και στην Ικαρία ο εμβολιασμός προχώρα γρήγορα με τους υγειονομικούς να δίνουν πρώτο παράδειγμα και σε εκείνους τους συναδέλφους τους που δεν εμβολιάστηκαν εξ αρχής. Ελπίζω να το διορθώσουμε τώρα γιατί το παράδειγμα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είμαστε στο τέλος και όσο θα προχωρά εμβολιασμός, τόσο θα αφήνουμε την πανδημία πίσω, διαβεβαίωσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η ελληνική κοινωνία έχει δείξει μεγάλη υπομονή με τα μέτρα. Προτιμούμε πάντα να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και όλοι πίσω και να παίρνουμε τα μέτρα νωρίτερα παρά αργότερα, γιατί αν θα πάρει νωρίτερα τα μέτρα, θα μπορέσει και νωρίτερα να μεταλλαδώσει. Το καλοκαίρι θα σας έρθω. Να έχουμε τελειώσει, να έχουμε ξεμπλέξει και με τα του κορονοϊού. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι έχουμε ακόμη δύο δύσκολους μήνες μπροστά μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με κατοίκους, άκουσε μαντινάδες και αιτήματα και εξέφρασε την ελπίδα σύντομα να πιστούν και όσοι έχουν ακόμη επιφυλάξεις για το εμβόλιο. Πρώτη φορά Πρωθυπουργός έρχεται στο νησί μας και εμείς θα σας τιμήσουμε με τη συνείδησή μας. Με βεγγαλικά μαντινάδες αλλά και αιτήματα υποδέχτηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Θήμαινα. Ο Πρωθυπουργός έφτασε στο ακριτικό νησί με σκάφος του λιμενικού. Τα μικρά νησιά χρειάζονται και μικρές παρεμβάσεις. Να μην μένει το νησί χωρίς γιατρό, του ζήτησε ένας κάτοικος. Εγώ είμαι πάσο ευθύς βαμμένος. Αλλά σου βγάζω το καφέ. Ευχαριστώ. Να έχεις υγεία. Στο νησί είχαν εμβολιαστεί 66 από τους 80 κατοίκους. Ο κύριος εδώ, ναι. Είναι ο μικρότερος που θα εμβολιαστεί. Ο μικρότερος. Και μεγαλύτερος, ναι. Είναι ο παππούς του. Όλα καλά. Μια μασούλα. Πολύ ωραία. Το καλοκαίρι θα σας έρθω. Να έχουμε τελειώσει, να έχουμε ξεμπλέξει και με τα του κορονοϊού. Να περάσουμε καλά. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το σχολείο, δέχτηκε δώρα, αλλά ικανοποίησε και το αίτημα των παιδιών να φτιαχτεί το γηπεδάκι και η παιδική χαρά. Στην Ικαρία, στο εμβολιαστικό κέντρο, συνάντησε ένα γιατρό από τη Συρία που ζει εκεί 20 χρόνια. Θα σε εμβολιάσατε τώρα. Η δεύτερη δόση. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία επίσης το μήνυμα του εμβολιασμού να περνάει από τους υγειονομικούς. Ένας υπερήλικας τον κάλεσε στη γιορτή αιωνόβιων στην Ικαρία. Ήταν ο Μακαρίτης, ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, είσαι ο πρώτος καλεσμένος. Με μεγάλη χαρά ελπίζω να έχω κανένα γονίδιο. Έχουμε ακόμα δύο δύσκολους μήνες μπροστά μας. Προτιμούμε πάντα να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και όχι πίσω και να παίρνουμε μέτρα νωρίτερα παρά αργότερα, γιατί αν τα πάρεις νωρίτερα τα μέτρα θα μπορέσεις και νωρίτερα να τα χαλαρώσεις, ενώ αν αργήσεις να τα πάρεις τότε θα πρέπει να τα κρατήσεις περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος εμβολιάστηκε? Καλημέρα κορίτσια. Λοιπόν, θα καθίσω τώρα 10-15 λεπτά, σκουρευτείτε ότι όλα είναι μια χαρά. Εγώ πάντως έκανα και τις δύο δόσεις, δεν κατάλαβα τίποτα. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα σε μια περιοχή, σε ένα κριτικό νησί στην Ικαρία, όπου γίνονται οριζόντια οι εμβολιασμοί σε όλους τους κατοίκους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Στους φούρνους όπου λειτουργεί εμβολιαστικό κέντρο για όλους τους κατοίκους, έφτασε νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός για να παρακολουθήσει ο ίδιος τη διαδικασία του εμβολιασμού στις ακριτικές περιοχές, η οποία είναι οριζόντια για όσους το επιθυμούν.
Εγώ το έκανα πάντως, δεν κατάλαβα τίποτα. Όλα μια χαρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλία με τους κατοίκους και στη συνέχεια μετέβη στο διοικητήριο Φούρνων Κορσαίων, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο και μέλη της Δημοτικής Αρχής. Όπως ξέρετε, για τα μικρά νησιά μας, για τα κρητικά νησιά μας, έχουμε μια πολιτική να εμβολιάζουμε οριζόντια όλους όσοι θέλουν να εμβολιαστούν. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός μετέβη στην ακριτική Θήμενα, όπου τον υποδέχτηκαν οι κάτοικοι με μία μαντινάδα. Πρώτη φορά Πρωθυπουργός έρχεται στο νησί μας και εμείς θα σας τιμήσουμε με τη συνείδησή μας. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Ο Πρωθυπουργός ήταν παρόν κατά τον πρώτο εμβολιασμό στο μικρό νησί ενός 26χρονου, ενώ αμέσως μετά εμβολιάστηκε ο 86χρονος παππούς του. Όλα καλά. Μια νοσούλα. Πολύ ωραία. Πριν μεταβεί στο εμβολιαστικό κέντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το δημοτικό σχολείο, όπου συνομίλησε με τη δασκάλα και τους μαθητές. Μεγάλη χαρά, ελπίζω να έχω από κανένα γονίδιο. Σας εμβολιάσατε τώρα. Η δεύτερη δόση. Τη δεύτερη κάνατε. Πολύ ωραία. Γεια σας. Το νοσοκομείο του νησιού, όπου διενεργούνται εμβολιασμοί, ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του Πρωθυπουργού στην Ικαρία. Χαίρομαι που το σύστημα λειτουργεί υποδειγματικά και χαίρομαι που είδα και πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους ακρίτες νησιώτες μας να εμβολιαστούν και πιστεύω ότι και αυτοί οι οποίοι ακόμα μπορεί να εκφράζουν κάποιες καχυποψίες, επιφυλάξεις, θα πιστούν ότι τα εμβόλια δεν είναι απλά ασφαλή, είναι αποτελεσματικά και όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε, τόσο πιο γρήγορα θα αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στη στρατηγική της κυβέρνησης για το άνοιγμα του τουρισμού φέτος, αφενός με προώθηση της πρότασης για πιστοποιητικό εμβολιασμού, αφετέρου μέσω της ανοσιοποίησης του πληθυσμού των νησιών και των εργαζόμενων στον ευρύτερο τουριστικό τομέα. Την εξέλιξη των εμβολιασμών στα ακριτικά νησιά Φούρνους, Θήμενα και Ικαρία είδε από πρώτο χέρι ο Πρωθυπουργός. Η ανταπόκριση των πολιτών είναι ικανοποιητική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας όμως πως δεν χωράει κανένας εφησυχασμός, καθώς έχουμε δύο δύσκολους μήνες μπροστά μας. Στη Θήμενα, στο ΕΣΑΚ των 130 κατοίκων μεταξύ Σάμου και Ικαρίας, ο εμβολιασμός ξεκίνησε με συμβολισμούς. Ο κύριος εδώ είναι ο μικρότερος που εμβολιαστεί. Ο μικρότερος! Και ο μεγαλύτερος είναι ο παππούς του. Τι λες! Όλα καλά. Μια νοσούλα. Πολύ ωραία. Αυτό ήτανε. Είδες, δεν καταλάβες τίποτα. Στα κριτικά νησιά τα εμβόλια γίνονται σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου ηλικίας. Προτιμούμε πάντα να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και όχι πίσω και να παίρνουμε μέτρα νωρίτερα παρά αργότερα, γιατί αν τα πάρεις νωρίτερα τα μέτρα θα μπορέσεις και νωρίτερα να τα χαλαρώσεις. Εσείς εμβολιαστήκατε! Μπράβο σας! Να είστε καλά, να μου προσέχετε! Κάτοικοι ιδιαίτερα φιλόξενοι υποδέχτηκαν με θέρμη τον Πρωθυπουργό. Πρώτη φορά Πρωθυπουργός έρχεται στο νησί μας και εμείς θα σας τιμήσουμε με τη συνείδησή μας. Εκτός από τις μαντινάδες όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ξεχασμένοι, όπως το είπαν στο νησί. Σου ζητάμε να μην φεύγει ο γιατρός. Θα μεριμνήσουμε και το ιατρείο, θα δούμε και στο λιμάνι τι χρειάζεται. Αιτήματα όμως είχαν και τα 9 παιδιά που ζουν στην απομακρυσμένη Θήμενα. Την παιδική χαρά και το γηπεδάκι θα τα αναλάβουμε εμείς εδώ μαζί με την ομάδα να σας τα φτιάξουμε γρήγορα, εντάξει. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία των εμβολιασμών. Για παράδειγμα, πως τον ενημέρωσαν στην Ικαρία, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί 896 πολίτες, δηλαδή το 4,7% των κατοίκων του νησιού. 32 από αυτούς έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία επίσης το μήνυμα του εμβολιασμού να περνάει από τους υγειονομικούς. Με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί όσο ποτέ άλλοτε. Στη διαχείριση της κρίσης από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός Νίλ Φέργιουσον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ένας από τους λίγους που είχαν εκτιμήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και αυτό είναι ένα μάθημα μέχρι σήμερα. Χρειαζόμαστε ηγέτες που συνειδητοποιούν την ανάγκη να δράσεις νωρίς. Τα κριτικά νησιά του Αιγαίου επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός και στο επίκεντρο των συζητήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους κατοίκους βρέθηκαν οι εμβολιασμοί που έχουν ξεκινήσει στα νησιά εν ώψη και του καλοκαιριού και της τουριστικής περίοδου. Να ξέρετε την καρδιά μας είναι πάνω απ' όλα στα μικρά νησιά. Και θα είμαστε κοντά σας. Με αιχμή την Εθνική Εμβολιαστική Εκστρατεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε ακριτικά νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για τη θωράκιση της χώρας μας εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Όσο πιο γρήγορα προχωρήσουν και οι εμβολιασμοί σε συμπολίτες μας οι οποίοι απασχολούνται στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού,
Και όσο πιο πολύ εντός εισαγωγικών πουλήσουμε τα νησιά μας ως ασφαλή νησιά, τόσο πιο ωφελημένοι θα είμαστε συνολικά. Στις επαφές του με τους κατοίκους στη Θήμενα, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει και όσους αμφισβητούν ή φοβούνται να εμβολιαστούν. Να εμβολιαστούμε σήμερα, ε! Κανονικά, κανονικά. Και αυτοί που δεν θα εμβολιαστούν, θα τους πείστε μετά να εμβολιαστούν. Ο κύριος εδώ είναι ο μικρότερος που θα εμβολιαστεί. Ο μικρότερος! Και μεγαλύτερος είναι ο παππούς του. Τι λες, πώς τον έχω ακούσει, 87. 87, μπράβο. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στους φούρνους όπου λειτουργεί εμβολιαστικό κέντρο για όλους τους κατοίκους. Θα καθίσω τώρα 10-15 λεπτά, να σκουρευτείτε ότι όλα είναι μια χαρά. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η διαδικασία του εμβολιασμού στις ακριτικές περιοχές θα είναι οριζόντια για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν. Και πιστεύω ότι στο δεύτερο γύρο, όταν και οι συμπολίτες σας, οι οποίοι είχαν ενδεχομένως κάποιες μικρές επιφυλάξεις, διαπιστώσουν ότι τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή και αποτελεσματικά, θα στέσουν και αυτοί να εμβολιαστούν. Τελευταίο σταθμός της περιοδίας του Πρωθυπουργού ήταν η Ικαρία, όπου επισκέφθηκε το νοσοκομείο του νησιού. Εξέφρασε την ικανοποίησή του και την πορεία της διαδικασίας και, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όσο αυξάνεται το ποσοστό εμβολιασμού, τόσο θα πλησιάζουμε στο σημείο που θα αφήσουμε την περιπέτεια της πανδημίας πίσω μας. Επανερχόμαστε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα στα κριτικά νησιά. Έχουμε συνδεθεί με την Κάτια Φωτιάδου, γιατί μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε και δείχνει τον Πρωθυπουργό μαζί με τον βουλευτή, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, εδώ στην κατοικία του κύριου Στεφανάδη στην Ικαρία, έχει προκαλέσει συζητήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει κάτι? Αυτή η φωτογραφία, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί εδώ και αρκετή ώρα στο διαδίκτυο και έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, καθώς απεικονίζει τον Πρωθυπουργό μαζί με συνεργάτες του και τοπικούς άρχοντες να γευματίζουν στην οικία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Σάμου, Χριστόδουλου Στεφανάδη. Ναι. Το έθνος.gr επικοινώνησε με τον βουλευτή, ο οποίος επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της φωτογραφίας και υποστήριξε πως ήταν σε δύο τραπέζια καθήμενοι, 7 άτομα στο ένα τραπέζι, 4 στο άλλο, τηρώντας όλα τα μέτρα, τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Βέβαια, στη φωτογραφία μπορούμε να δούμε ότι διακρίνονται αρκετά περισσότερα άτομα. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν αντιδράσεις για αυτή την εικόνα που μόλις βλέπουμε. Είναι από το σημερινό ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στους φούρνους Ικαρίας. Και πριν από λίγη ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε μία ανακοίνωση, όπου αναφέρεται ότι θεωρούμε ότι τέτοιες συμπεριφορές, εκτός του ότι είναι επικίνδυνες, συνιστούν προσβολή προς τους Ικαριώτες που πληρώνουν βαρύτατο τίμημα από τα αδίκως οριζόντια απαγορευτικά μέτρα. Είναι η πρώτη αντίδραση του κόμματος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπροστά σε αυτή την εικόνα που κυκλοφορεί, όπως είπαμε, εδώ και αρκετή ώρα στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε, Κάτια. Και κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση.